έχει απομείνει εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Μιλάμε για 280 στρέμματα και θα σας θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια, με κάθε ευκαιρία, για όποιο λόγο και αν ερχόμαστε εδώ στις παρυφές γύρω-γύρω από το πεδίο του Άρεως, αναφέρουμε ξανά και ξανά όσα βλέπουμε και δεν είναι ευχάριστα. Βλέπουμε δηλαδή εικόνες σε πολλά σημεία τους που παρά την ανάπλαση που έγινε, που ξεκίνησε το 8 και ολοκληρώθηκε το 17, σημεία που χωλαίνουν, σημεία που έχουν σημαντικά προβλήματα και κυρίως αυτά είναι θέματα ασφάλειας που αφορούν στην ασφάλεια του πάρκου. Έχουμε βεβαίως μαζί μας την Αντιπεριφερειάρχη Έργων και Υποδομής, την κυρία Γελική Σαπουνά, αλλά και την κυρία Βασιλική Λάσκαρη, η οποία είναι τεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Πάρκων και Αλσών, για να μας μιλήσουν για αυτό που πρόκειται να συμβεί άμεσα και που ελπίζουμε όλοι επιτέλους να κάνουν το πάρκο προσβάσιμο στους πολίτες. Και όσο σας ακούμε και σας βλέπουμε, να σε παρακαλέσω, Άντζελα, ο καλός τεχνικός που είναι μαζί σου, ο Περατέρ, να μας δείχνει κιόλας αυτό που μας περιγράφεις. Ωραία. Σας ακούμε. Θέλω να γυρίσεις την κάμερα προς τα εκεί σε πρώτη φάση. Λοιπόν, για πείτε μας τι θα κάνετε. Λοιπόν, προς το κτίριο Οικονομίδη. Το είναι ανοιχτό. Αυτό το βλέπουμε. Και όλα έχει κόσμο εδώ πέρα. Έχει τους ανθρώπους με τα σκυλιά, τις μαμάδες και όλα τα σχετικά. Έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση. Ένα ταλαιπωρημένο έργο το οποίο επιτέλους τελείωσε. Είχε και μια παύση 4-5 ετών. Ακριβώς. Και στη διάρκεια αυτών των 4-5 ετών. Ερήμωσε πάρα πολύ, εγκαταλείφθηκε η περιοχή. Τώρα εμείς έχουμε αποκαταστήσει βασικές λειτουργίες. Κυρία Λάσκαρη, να πούμε ότι αυτό που θα δείξει τώρα ο συνάδελφος, το κτίριο που λέει Θέατρο Άλσος, λίγο αριστερά σου πήγαινε Στέλιο, να δείξουμε λοιπόν το ιστορικό κτίριο Οικονομίδη, έτσι, το οποίο είναι πια έτοιμο. Και γιατί προορίζεται? Θα γίνει ένας χώρος αναψυχής, πολιτισμού και εστίασης. Το βλέπετε να παραδίδεται σύντομα, άμεσα? Α, πολύ ωραία. Εντελώς άμεσα, μέσα από κάποιες διαγωνιστικές διαδικασίες. Θα βρούμε τους ενδιαφερόμενους, κάνουμε κάποιες συζητήσεις, αλλά θα έχει αυτά τα τρία στοιχεία. Να στραφώ λίγο στην κυρία Λάσκαρη και να επανέλθουμε στο θέμα της ασφάλειας. Είναι κύριο το θέμα της ασφάλειας. Είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο του πάρκου, καθαρό από οτιδήποτε μπορούμε να αναφέρουμε αυτή τη στιγμή, από όλα και από παραβατικότητα, αλλά και καθαρό στην πραγματικότητα. Δεν συμβαίνει όμως έτσι με τη μεγαλύτερη έκταση του πάρκου, όπου οι πολίτες, οι δημότες ανησυχούν και δεν ξέρουν κατά πόσο είναι ασφαλής σε περίπτωση που αποφασίσουν να το διασχίσουν, να κάνουν μια βόλτα με τα παιδιά τους ή τα ζώα τους. Το τελευταίο καιρό έχουμε προβλέψει να ενισχύσουμε την ασφάλεια την οποία έχουμε αποδώσει σε μια ιδιωτική εταιρεία. Όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο της ασφάλειας, είναι και της αστυνόμευσης, γιατί το πάρκο με την παραβατικότητά του χρειάζεται και την αστυνόμευση που θα έπρεπε να έχει. Ωραία. Έχετε κάνει κάποια επαφή με την ελληνική αστυνομία και ποιες είναι οι διαβεβαιώσεις που σας έχουν δώσει? Έχουμε κάνει ένα μνημόνιο, έχουμε υπογράψει με την ελληνική αστυνομία για να έρχεται εδώ στο πάρκο και να κάνει περιπολίες, εποχούμενες και πεζές. Το οποίο γίνεται κατά καιρούς, αλλά δεν αρκεί. Να πούμε λοιπόν ότι γίνεται κατά καιρούς επιχειρήσει καθάρισης του πάρκου, απομακρύνονται όλα τα παραβατικά στοιχεία, αλλά πολύ σύντομα επανέρχονται και εγκαθίστανται εκ νέου. Γι' αυτό πρέπει να δοθεί μια σοβαρότερη και αμεσότερη λύση για αυτό το θέμα, το οποίο είναι κοινωνικό πρόβλημα και δεν είναι όμως αρμοδιότητα της περιφέρειας να λύσει αυτή τη στιγμή. Άντζελα. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε κάνει μια. Ναι, κλείνουμε. Ναι. Έχουμε κάνει μια συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και τον. Και δίνετε προτάσεις για το πού μπορούν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ θέλω να δεσμευτώ ότι θα επανέλθουμε. Σήμερα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα σας παρακολουθούμε σε ό,τι κάνετε και βεβαίως κλείνοντας να πούμε ότι η ευθύνη όλων μας είναι να συντηρούμε μια κατάσταση που δημιουργείται έτσι και να την προσέχουμε. Να μην ξεχνάμε λοιπόν και τις δικές μας ευθύνες ως πολίτες εκτός από τις δικές σας. Έχεις απόλυτα δίκιο. Την καλημέρα μας στις κυρίες. Καλημέρα. Καλημέρα στο παιδί του Άρεως. Γεια χαρά.